Direct
νομίζω όχι το WebAssembly δεν μπορεί να λειτουργήσει πάνω από. Ναι, το WebAssembly πάντα χρησιμοποιεί το DRI. Εντάξει, αυτό είναι εισαγωγικά απλώ για να. Εντάξει, ακόμα το ξέρω δεν είναι διαδεδομένο στο WebAssembly, οπότε είναι λίγο. Απλά νομίζω ότι το WebAssembly δεν υποστηρίζει ακόμη να μπορέσει να στείλει κομμάτι πάνω από το WebAssembly. Το WebAssembly δεν είναι μήνυμα, δεν είναι. Όχι, το WebAssembly είναι framework, δεν είναι ένα server. Οπότε μπορεί να έχει όπω το Excel, δεν είναι ένα server και όντω μπορεί να έχει επικοινωνία με το άλλο. Το WebAssembly δεν είναι server. Καλά, πώς θέλει το σήμα. Ο Βοήλα κάνει τα ρέντρα εντελώ για να σε από βιβλιοθήκε. Εσύ χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη αυτή και αυτή η βιβλιοθήκη ψάχνει το κάνει διάρκεια. Είναι όπω λέμε τα ούτε. Ναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε εμεί στο Mendation. Καταρχά, γράφουμε extension. Προσθέτουμε features στου drivers για να λειτουργούν σωστά extension. Και οι shaders, θα δούμε λίγο αργότερα. Κάνουμε testing, κάνουμε bug fixes, κάνουμε release. Και όλα αυτά απαιτούν αλλαγές σε διάφορα σημεία του προγράμματος, είτε στο core, στο API, είτε στο compiler, της DLSL, είτε στους firmware drivers. Γενικά έχει πολλά σημεία που μπορούν να καταστούν. Τώρα ας τα πάρουμε ένα-ένα. Σημαντικά τι είναι τα extensions. Το OpenGL έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο που να μπορούμε να το επεκτείνουμε. Δηλαδή, αν κάποιος κατασκευαστής δει ότι κάτι είπε το OpenGL, θέλει να βάλει ένα δικό του feature, κάτι να κάνει στο δικό του το hardware, μπορεί να φτιάξει ένα extension και να το παρέχει. Από εκεί και πέρα, κάποιος χρειάζεται αυτό το extension, απλά το φορτώνει μέσω ενός μηχανισμού που παρέχει το μέσα. Τώρα, πριν από κάθε release, το Chrono Group αποφασίζει ποια extensions είναι πολύ σημαντικά, τα χρειαζόμαστε και θα μπουν στο core. Και όσοι άλλοι γράφουν το OpenGL, ας πούμε, η Nvidia, η Apple, η Intel, όσοι θέλουν να κάνουν release το συγκεκριμένο version του OpenGL, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν implement τα extensions που αποφασίστηκε να μπουν στο core. Τώρα, στα παλιότερα versions θα εξακολουθείς να τα φορτώνεις σαν extension, αν είναι port, στο πίσω. Τα extensions αυτά έχουν μια πολύ σαφή περιγραφή και στην οποία αναφέρεται τι κάνουν με λεπτομέρειες, τι dependencies έχουν, τι errors επιστρέφουν. Γενικότερα μπορούμε να δούμε και μπορείτε να κατεβάσετε τις περιγραφές τους από αυτό το repository πάνω. Ένα παράδειγμα ενός extension specification μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Έχω κατεβάσει τον κώδικα. Ας πάρουμε ένα τυχαίο τώρα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ μικρό. Δεν είμαι σίγουρη. Ας δούμε. Τυχαία τη διάλεξα. Τι είναι αυτό, ήταν clear texture. Εδώ βλέπετε ότι έχει το όνομα, έχει ποιοι το έγραψαν για να. Ποιο το έγραψε, για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για ερωτήσεις, ποιοι άλλοι έκαναν contribute, διάφορες άλλες πληροφορίες. Και μετά ξεκινάει ποια είναι τα dependencies, μια σύντομη περιγραφή στην αρχή, διάφορες πληροφορίες γενικά. Έχει και πώς να το χρησιμοποιήσεις. Το εξόδων είναι τώρα μεγάλο, απλά παράδειγμα. Και σε αυτά τα specification βασίζεται ο καθένας που κάθε φορά θέλει να κάνει implement extensions. Τώρα, οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για να μπει ένα extension στο OpenGL είναι πολλές. Πήρα τώρα εδώ ένα τυχαίο extension και έψαξα να δω σε ποια σημεία του κώδικα ανακρέπαμε. Χρειάζεται αλλαγές. Και όπως βλέπετε, χρειάζεται και στο API, και στο DLSL compiler, και στο hardware για να υποστηριχθεί. Ας πούμε, εδώ πέρα βλέπετε ότι μπαίνει στο
στον i965 driver. Αυτό το αρχείο γενικά είναι για να το βάζει ο κάθε. Το βάζει η Intel για να πει ότι μπορώ να υποστηρίξω αυτό το extension. Και γενικά έχει πολλά κομμάτια που δουλεύουν. Ναι. Και υπάρχει και τα στατήρια της Compiler προηγουμένως, ο οποίος μια καλή ερώτηση είναι τη δουλειά έχει ένας Compiler μέσα στο OpenGL API, μέσα σε ένα API γραφικό. Η απάντηση είναι ότι για να το απαντήσουμε αυτό, βασικά πρέπει να δούμε λίγο πώς γίνεται η χρήση του OpenGL, το OpenGL rendering. Καταρχάς, το OpenGL τα πάντα αποτελούνται από primitive, τα οποία μπορεί να είναι οτιδήποτε από αυτά που βλέπετε εκεί. Για παράδειγμα, εγώ δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Βλέπετε ότι έχουμε ένα 3D μοντέλο, μια γελαδίτσα, με το texture, στο πάτωμα κτλ. Άρα στην πραγματικότητα το OpenGL βλέπει ο πίσω πολύγωνα, τα οποία σου γραφίζει, που είναι πολύγωνα και χρώματα. Τα οποία πολύγωνα και χρώματα τα δίνει, μπορεί να τα δώσει ο χρήστης στο OpenGL. Βασικά, το OpenGL κάνει processing τα primitives, τα οποία αποτελούνται τα πάντα, μοντέλα, μέσω ενός pipeline, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αρχικά επεξεργάζεται vertices, τα οποία μετά τους κάνει κάποιες επεξεργασίες εδώ επιπλέον, τα συναρμολογεί, καταλήγει να έχει pixels πολύ χαμηλά και μετά κάνει κάποια operations πάνω στα pixels. Για παράδειγμα, μπορεί να πολλαπλασία στο χρώμα του με το χρώμα ενός textual, για να δώσει την αίσθηση, για να κάνει textual map, να δώσει την αίσθηση, ας πούμε, στο προηγούμενο παράδειγμα. Εδώ για να δώσουμε το γρασίδι, είναι πολλαπλασιάζαμε το χρώμα της εικόνας του γρασιδιού με το χρώμα του πατώματος. Σε αυτό το pipeline, ο προγραμματιστής μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει τον κώδικα και να βάλει δικό του σε δύο σημεία. Στο vertex processing, παράγοντας είτε vertex shader, είτε tessellation shader, είτε geometry shader, και στο pixel processing, παράγοντας ένα fragment shader. Αυτοί οι shaders είναι προγράμματα που γράφονται σε μια ειδική γλώσσα, την GLSL, το οποίο σημαίνει OpenGL Shading Language. Και δίνει τη δυνατότητα να βάλεις κάποια επιπλέον εφέ στο αντί να κάνεις απλό rendering ή να προσθέσεις κάποια δικά σου στοιχεία για να το κάνεις να δείχνει πιο ενδιαφέρον. Αυτή τώρα η GLSL πρέπει κάπως να καταλήξει στην κάρτα γραφικών. Οπότε εκεί χρειάζεται ο compiler, ο parser και τα λοιπά εργαλεία, ο linker. Γιατί η GLSL αρχικά μετατρέπεται σε ένα intermediate representation, το GLSL-IR, αργότερα σε ένα άλλο representation, το 1IR, που είναι σχετικά καινούριο και σχεδιάστηκε για να είναι backend agnostic, και μετά στη συνέχεια γίνεται native κώδικα και τρέχει σε κάθε διαφορετική GPU. Για παράδειγμα, αν πάρουμε ένα πολύ απλό OpenGL πρόγραμμα, ας πούμε, ένα πράσινο bar, δεν κάνει τίποτα άλλο. Ο vertex shader θα ήταν αυτός εδώ. Ένα πολύ μικρό προγραμματάκι που ήταν απλώς ένα assignment. Από πίσω θα παραγόταν αυτό εδώ που είναι η GLSL-IR. Στη συνέχεια αυτό μετατρέπεται το SSA σημαίνει single static assignment. Και μετατρέπεται σε αυτή εδώ τη μορφή, μετά σε αυτή και στο τέλος γίνεται native κώδικα. Assembly δηλαδή. Τώρα, το μέσα σου παρέχει έναν τρόπο να μπορείς να το κάνεις αυτό export για να το ελέγξεις όποτε τρέχεις σε shader προγράμματα. Μπορείς για παράδειγμα να θέσεις αυτά τα environment variables, ας πούμε εδώ. Ας το κάνουμε τώρα για το pixel shader σε ένα άλλο πρόγραμμα, βασικά θα το κάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα τόρους. Τούτο μόνο.
δούμε και την JSON-IR και τα διάφορα NIR και την τελική assembly και διάφορες άλλες πληροφορίες. Και υπάρχουν αντίστοιχα εργαλεία, αυτό είναι για τον Intel Driver, εντάξει υπάρχουν αντίστοιχα εργαλεία για τον Gallium, υπάρχουν, γενικότερα αυτά υπάρχουν στο documentation του μέσα. Και γενικά μια μήνυμα για debug, υπάρχει μια διαδικασία μέσω της οποίας μπορείς να ελέγχεις γενικότερα τι πάει στραβά στο hardware, στο driver, στους drivers. Υπάρχει το χρόνο του Rubicon, που βγάζει τα specifications. Εκτός από τα specifications, βγάζει και ορισμένα test, τα οποία είναι μικρά OpenGL προγραμματάκια, που ζωγραφίζουν μια εικόνα με software και μια εικόνα χρησιμοποιώντας το OpenGL pipeline και συγκρίνουν αυτές τις δύο εικόνες. Όταν οι εικόνες είναι ίδιες, ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο driver κάνει αυτό που περιμένουμε να κάνει. Όταν υπάρχει διαφορά, έχουμε πρόβλημα. Και ψάχνουμε αν είναι το πρόβλημα στο test, αν είναι το πρόβλημα στο driver, αν είναι το πρόβλημα στους compilers, σε ό,τι που μπορεί να είναι. Το πρόβλημα μπορεί να είναι σε όλα αυτά τα αρχεία που είδαμε. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Α, ωραία. Αυτά τα τεστ γράφονται για κάθε καινούριο feature που μπαίνει στο OpenGL. Κάθε feature έχει και το τεστ του. Και εδώ είναι και το GitHub στο. Είναι ανοιχτά αυτά, μπορεί οποιοδήποτε να δει. Είναι και issue tracker εκεί πέρα και, και υπάρχει κώδικα στο GitHub. Και γενικά τα τεστ δεν τα χρησιμοποιούμε μόνο για τα features, αλλά και για, μόνο για να ελέγξουμε το συγκεκριμένο feature, αλλά και για regression. Γιατί μπορεί να βάλεις κάτι καινούριο, ένα καινούριο extension για παράδειγμα, να περνάει το τεστ του extension, αλλά να σπάει κάτι άλλο κάπου αλλού. Οπότε τα χρησιμοποιούμε και για να βρούμε αν υπάρχει, αν σπάσουμε κάτι άλλο κτλ. Τώρα, υπάρχουν και άλλα debugging tools γενικά στο μέσα, που είναι πολύ χρήσιμο, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό environment variables, τα οποία μας βοηθάνε να κάνουμε dump ή replace πληροφορίες, να αλλάζουμε τα GL versions, να δούμε αν κάτι τρέχει όπως στο OpenGL 4, στο OpenGL 3, πώς είναι η συμπεριφορά των προγραμμάτων, να τεστάρουμε συγκεκριμένα operations και code paths. Γενικότερα, εδώ πέρα, νομίζω ότι στην σελίδα. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία εδώ πέρα από το μέσα. Βλέπετε, μπορεί να. Ακόμη και για το DRI εδώ, υπάρχουν inter-specific, υπάρχουν και για, άλλα, και για άλλους drivers όμως, νομίζω κάποια να είναι για το Gallium, για το software drivers, γενικά υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία. Και γενικά ένα καλό, μια καλή ιδέα είναι όταν θέλεις να κάνεις debugging, γενικά να πειράξεις τον κώδικα του driver, να χρησιμοποιείς ένα απομονωμένο environment, κάνει ένα CHD, JHPZ, οτιδήποτε. Γενικά, το ωραίο με το μέσα είναι ότι με τα ίδια εργαλεία μπορείς να κάνεις είτε debug στον ίδιο driver, είτε σε άλλα graphics applications, αλλά ακόμη και σε proprietary software. Για παράδειγμα, ένα game το οποίο δεν έχουμε το κώδικα, μπορεί. Αναγκαστικά θα τρέξει τους shaders του, θα περάσει τους shaders του μέσα από το GLSL compiler του driver. Οπότε το μέσα σου δίνει κάποια εργαλεία που σου επιτρέπουν αυτά τα environment variables βασικά. Όταν τα θέσεις, μπορείς να κάνεις dump όλους τους shaders ενός προγράμματος με αυτή εδώ την εντολή. Στη συνέχεια να τους αντιγράψεις σε κάπου και να τους πειράξεις. Και μετά να τους διαβάσεις από αυτό το directory. Το ωραίο από αυτό γενικά είναι ότι δεν χρειάζεται να πειράξεις τους πραγματικούς shaders του προγράμματος. Στην περίπτωση που ενός open source προγράμματος που θέλεις να το κάνεις debug, πρέπει να κάτσεις με το χέρι να πειράξεις τον κώδικα του προγράμματος, να το χαλάσεις, να δεις διάφορα εκεί πέρα. Ενώ με αυτές τις εντολές, δεν πειράζει τον actual κώδικα, αλλά το dump κώδικα. Βασικά θα σας το δείξω ένα παράδειγμα καλύτερα. Το Limbo, για παράδειγμα, ένα παιχνίδι, πιστεύω, θα το ξέρει την άλλη. Λοιπόν, ας φτιάξουμε για να δούμε μισό τάχο τα directories. Ναι.
το άδειο direct service. Κάνω export. Το save the dump button να είναι το dump STI. Και το. Το dump μου παίρνει. Τι? Για να κάνω στο reader, αυτό το dump. Υπάρχει ένα issue tracker, βασικά χρησιμοποιούμε το Bugzilla για το βίντεο. Με ένα account στο Bugzilla, γιατί υπάρχουν οδηγίες εδώ, σε αυτό το site, για το πώς μπορείτε να δείτε τα issues που είστε back. Εδώ υπάρχουν διάφορα debugging tools πάλι στο site, αυτά που είδαμε πριν, τα variables και άλλα. Επίσης υπάρχει μια διαδικασία λίγο περίεργη για να κάνεις submit τα bugs. Πρέπει να τα στείλεις σε ένα mailing list του μέσα. Υπάρχουν οδηγίες εδώ. Εντάξει, πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο format κτλ.
και πρέπει κάθε feature ή κάθε bug fix να είναι ολόκληρο σε ένα να έχει πάρα πολλές οδηγίες, που θα τις δείτε. Γενικά πάντως πρέπει ένα patch να περιλαμβάνει ολόκληρο το feature ή ολόκληρο το bug fix. Μπορείς να στείλεις, ας πούμε, να τα στείλεις σε κομμάτια. Και εδώ πέρα βρίσκεται, και αυτό είναι το repository για τα test του Kronos και ο issue driver. Και εδώ είναι μερικά χρήσιμα links, θα τα αναβάσω από αξία στο site που μπορείτε να τα δείτε αν θέλετε. Είναι γενικά πληροφορίες για το development στο μέσα, για κάποια internals,